πρώτο πράγμα που θέλω να κάνεις είναι να βρεις ένα μέρος να κάτσεις ή να ξαπλώσεις και να είσαι άνετα. Αν είσαι κάπου έξω και δεν μπορείς να παρακολουθείς αυτό το βίντεο, βάλε υπενθύμηση όταν είσαι σπίτι ή κάπου μόνος σου για να το κάνουμε μαζί αργότερα και θα με θυμηθείς, πίστεψέ με. Αν νιώσεις μυρμήγκιας με τα δάχτυλα στα άκρα, ένα μικρό βοητό στα αυτιά ή μια ελαφριά ζάλη, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά όμως, άκου το σώμα σου και αν νιώσεις άβολα, σταμάτα. Θα δώσει έχει τεράστια αποτελέσματα στην κατάθλιψη, στο άγχος και γενικά στην καγιά διάθεση, και μιλάω περισσότερο για αυτά στο τέλος του βίντεο, αλλά δεν θα σας κουράσω. Γι' αυτό βρείτε ένα μέρος να κάτσετε και απλά αφήστε με να σας καθοδηγήσω. Αφού λοιπόν έχουμε κάτσει και είμαστε άνετοι, μόλις είσαι και εσύ έτοιμος, θέλω να κλείσεις τα μάτια σου και θα επικεντρωθούμε στις αναπνοές που πρόκειται να κάνουμε. Θέλω μαζί σε λίγο να πάρουμε βαθιές ανάσες, να γεμίσουμε τα πνευμόνια μας όσο πιο πολύ γίνεται, και όταν είναι να τα αδειάσουμε, να αδειάσουμε αβίαστα, να αφήσουμε όσο αέρας είναι να βγει φυσικά. Πάμε μαζί. Άφησε τη φωνή μου να σε καθοδηγήσει σε αυτή την άσκηση. Από σένα θέλω να επικεντρωθείς στο να παίρνεις όσο πιο βαθιές αναπνοές μπορείς. Είμαστε ήδη στη μέση του πρώτου σετ. Συνέχισε. Βαθιές αναπνοές. Γέμισε αυτά τα πνευμόνια. Είναι εντελώς φυσιολογικό να στεγνώνει το στόμα σου. Αν νιώθεις ότι σου αποσπάει την προσοχή, κατάπια και συνέχισε από εκεί που το άφησες. Τελευταίες 10. Μόλις αδειάσεις από την τελευταία σου αναπνοή, θέλω να κρατήσεις την ανάσα σου. Τελευταία αναπνοή. Μόλις αδειάσεις, κράτα. Θα παρατηρήσεις ότι παρόλο που κρατάς την αναπνοή σου, επειδή το αίμα σου έχει γεμίσει πλέον με οξυγόνο, μπορείς να την κρατήσεις πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Θα την κρατήσουμε 1,5 με 2 λεπτά. Αν είναι κάποιο λόγο ζοριστής, πάρε μία βαθιά ανάσα και ξανακράτα την για 15 δευτερόλεπτα. Αν για κάποιο λόγο κατά τη διάρκεια της άσκησης σου έρθει η ανάγκη να ξαπλώσεις, ξάπλωσε και συνέχισε. Και ετοιμαζόμαστε σε λίγο να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να την κρατήσουμε 15 με 20 δευτερόλεπτα και να επαναλάβουμε τον κύκλο με τις αναπνοές από την αρχή. Τώρα
Βαθιά ανάσα, γεμίζουμε τα πνευμόνια μας. Σφίξε ελαφρά τους κοιλιακούς σου και δοκίμασε να κοιτάξεις προς τα πάνω ενώ έχεις κλειστά τα μάτια. Και απελευθερώνουμε. Ξεκινάμε πάλι. Βαθιές αναπνοές. Γεμίζουμε τα πνευμόνια, γεμίζουμε το σώμα με οξυγόνο και προσπαθούμε να απνεύσουμε από όλους τους πόρους του σώματος. Νιώσε να ανατριχιάζει το σώμα σου καθώς χαλαρώνεις και αναπνέεις βαθιά. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς στο βάρος του σώματος, πως η γη σε τραβάει προς τα κάτω και πως το σώμα σου έχει επαφή με το έδαφος από κάτω. Από το βάρος των χεριών, το βάρος του κάτω σώματος και των ποδηγιών σου. Νιώσε σαν να μπορείς να αναπνεύσεις από όλους σου τους πόρους, όχι μόνο από το στόμα, από την πλάτη σου ολόκληρη, τα χέρια, τα πόδια, το μέτωπο. Απορρόφησε, βαθιές ανάσες. Πολύ σωστά, συνέχισε. Τελευταίες 10 αναπνοές. Τελευταίες 5. Μόλις αδειάσεις από την τελευταία σου αναπνοή, κράτα την όπως πριν.
Αναπνέεις βαθιά και κρατάς. Οποιασδήποτε σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου, προσπάθησε να μην έχεις κάποια άποψη για εκείνη, αν είναι θετική ή αρνητική, αλλά να γίνεις απλά παρατηρητής εκείνων. Αν για οποιονδήποτε λόγο νιώσεις ότι θες να πάρεις αναπνοή, πάρε μια βαθιά αναπνοή και κράτα την ξανά για 15 με 20 δευτερόλεπτα. Και κοντεύουμε, ετοιμάσου και πάρε μια βαθιά αναπνοή. Σφίξε ελαφρά τους κοιλιακούς σου και κοίτα προς τα πάνω καθώς έχεις κλειστά τα μάτια. Απελευθέρωσε τον αέρα που κρατάς και ετοιμάσου για ένα τελευταίο κύκλο αναπνοών. Πώς νιώθεις? Υπέροχα, έτσι? Σε είχα προειδοποιήσει. Συνέχισε. Βαθιές αναπνοές. Γέμισε το σώμα σου οξυγόνο.
τελευταίες 10 αναπνοές. Αδειάζεις και κρατάς. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε την τελευταία μας βαθιά ανάσα και να κρατήσουμε 15 δευτερόλεπτα. Και απελευθέρωση. Πριν ανοίξεις τα μάτια σου, άσε τον εαυτό σου να απολαύσει την αίσθηση που έχεις αυτή τη στιγμή, την ηρεμία που έχεις μέσα σου και την ενέργεια και την όρεξη που έχεις για ζωή και να πας να κυνηγήσεις την ημέρα σου και τα όνειρά σου.
αν δεν ένιωσες τρομερές αλλαγές, αυτή είναι η τεχνική η οποία απαιτεί χρόνο. Συνιστάται κυρίως να το κάνεις κάθε πρωί. Αλλά σκέψου πόσο χρόνο αφιέρωσες και τι πήρες πίσω. Κάντο για σένα. Επένδυσες στη δικιά σου υγεία. Θέλω πάρα πολύ να μάθω πώς νιώσατε, τι σκεφτήκατε και να μου το πείτε κάτω στα σχόλια. Και ελπίζω πραγματικά από εδώ και πέρα να σημειώνετε κάθε μέρα ένα τικ σε ένα πινακάκι, στο τετράδιό σας και να το κάνετε κάθε μέρα. Και πίστεψέ με, η ψυχολογία σας θα ανέβει, η παραγωγικότητα σας θα ανέβει, θα νιώθετε γενικά καλύτερα με τον εαυτό σας. Γι' αυτό κάντε όχι για μένα αλλά για σένα.